μέρες της επιτροπής των κατοίκων μεσοχωρίου του Δήμου Αλασσόνας αλλά και όλων των γύρω συμμορφωτών κατοίκων της γύρω περιοχής χαιρετίζουμε το σημερινό πανελλαδικό συναντητήριο. 3 Μαρτίου 2021, ώρα 12 και 16 ήταν το μεσημέρι. Ήταν η μέρα και η ώρα που άλλαξε τις ζωές μας. Η μέρα που τα δεδομένα έγιναν ζητούμενα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. 8 μήνες μετά και δεν άλλαξε σχεδόν τίποτα. Παλεύουμε μέσα από τα χαλάσματα να ορθοποδήσουμε και να ξαναστήσουμε τις ζωές μας, ενώ το κράτος σφυρίζει αδιάφορα. Όσοι ζούμε στους οικίσκους, κατά κόσμο κοντέινερ, θα εξακολουθήσουμε να ζούμε για πολύ ακόμη, αντιμετωπίζοντας την αργησία της κυβέρνησης και των τοπικών αρχών. Ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Στα κοντέινερ δεν έχουν τοποθετηθεί στέγαστρα για την προστασία από τη ζέστη και το καλοκαίρι και τις βροχές του χειμώνα. Υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν προμηθευτεί ακόμη τις ηλιακές συσκευές, ενώ δεν υπάρχει χώρος να πλένουμε και να στεγνώνουμε τα ρούχα μας. Το οδικό δίκτυο στα χωριά μας δεν έχει αποκατασταθεί και πορευόμαστε με λύσεις καρμανιόλα, όπως η σύνδεση μεσοχωρίου Λουχογιανίου. Έχουμε αποθήκες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που επίσης πρέπει να αποκατασταθούν. Στο Δήμο Ελασσόνας δεν ξεκίνησαν οι καταδαφίσεις των κόκκινων σπιτιών, αλλά και εκεί που ξεκίνησαν, όπως ο γειτονικός Δήμος στην Άβο, κανένας κάτοικος δεν έχει ξεκινήσει να φτιάχνει καινούριο σπίτι, αφού οι περισσότερες οικογένειες αδυνατούν οικονομικά. Η κυβέρνηση, αντί να αποζημιώσει 100% τη ζημιά και την ανέγερση νέων ασφαλών κατοικιών, θα μας στείλει να χρεωθούμε δάνεια στις τράπεζες.